Εγώ κατάλαβα ότι είπε, γιατί λέει, πώς αντέχετε ρε παιδιά εσείς που το κάνετε, ότι ήθελε να πει ότι δεν είναι μόνο η καθημερινότητα. Στις εκπομπές έχουμε καθημερινές αγωνίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας έχει άλλες έγνοιες και όλοι μαζί τότε να πάει καλά μια εκπομπή. Ελένη, κάθερα στον ανταγωνισμό. Παιδί μου, αυτό αναφέρει. Κάτσε, περίμενε, γιατί αυτό άλλο θεωρώ. Θέλω να πω ότι η πίεση που έχεις κάθε μέρα και που μπορεί να κρίνεσαι για το κάθε τι και μπορεί κάποιος να σου μιλήσει λίγο πιο πιεστικά γιατί αισθάνεται ότι μπορεί κάτι να τραβιέται παραπάνω ώρα και ενώ τώρα όλοι κυνηγάνε το. Κατάλαβες τι εννοώ. Όλοι τρέχουμε να προλάβουμε να βγάλουμε μέσα στους χρόνους της εκπομπής μας όσο καλύτερη εκπομπή γίνεται. Να αρέσει μια μερίδα του κόσμου. Αυτό από μόνο του έχει μια πίεση. Ανεξαιρέτως, εγώ τώρα δεν θα κάτσω να μπω. Και, παιδιά, δηλαδή, πραγματικά θέλω να με καταλάβετε. Γιατί πολλές φορές μπορεί και να σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι, αυτή τώρα γιατί δεν τα λέει αυτά, γιατί δεν λέει τα άλλα. Δεν είναι, ούτε κάνω. Και εγώ σε αυτή τη δουλειά είμαι. Και εγώ κρίνομαι καθημερινά, και εγώ ακούω. Ακούω σχόλια, ακούω πράγματα. Αυτό είναι μια πίεση. Αντιδράζει να αντιδράσει. Και ξαναλέω λοιπόν ότι πολλές φορές κάποια θέματα που λένε γιατί δεν τα παίζουμε, γιατί πιάνουμε. Δεν επιλέγω ότι μέχρι εδώ θέλω να πάω, παραπάνω δεν θέλω. Η πίεση όμως υπάρχει. Η συγκεκριμένη γυναίκα θεωρώ ότι την πίεση την αισθάνθηκε σαν αυτό που έχει η κάθε εκπομπή μία με την άλλη και όλες μαζί στο χώρο που ζούμε. Μας. Δεν κατάλαβα σε κουβέντα που έκανε με την Ελένη Τσολάκη εγώ ότι μπήκε να συζητήσει τι έγινε όταν ήταν πέρσι μέσα στην εκπομπή με ανθρώπους της εκπομπής. Εγώ αυτό δεν το άκουσα. Αν το έχει πει κάπου αλλού, εγώ μιλάω για αυτά που άκουσα τώρα. Δεν πάω ούτε να κρύψω κάποιο ούτε τίποτα.